μέθοδος micropigmentation είναι ουσιαστικά μία μέθοδος ιατρικού τατού, δερματοστηξίας ουσιαστικά, όπου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μία εμφανής αρρέωση φαλάκρακινός στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής ή στο πρόσωπο ή μία περίπτωση ουλής, καλούμεθα αντί να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών και κάλυψη με φυσικό τρόπο, να καλύψουμε ουσιαστικά με τεχνητό τρόπο, με τη χρήση χρωστικών, την περιοχή αυτή, προσομοιάζοντας την εμφάνιση των φυσιολογικών τριχών στην περιοχή. Πρόκειται επομένως για μία μέθοδο αισθητικής κάλυψης ενός κενού που έχει δημιουργηθεί στο τριχωτό της κεφαλής ή του προσώπου και όχι λειτουργικής κάλυψης, γιατί δεν πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για τοποθέτηση πραγματικών τριχών. Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή του micropigmentation ή ιατρικού τατού στην αισθητική αποκατάσταση των αλοπαικιών κερδίζει διεθνώς έδαφος. Παρά το γεγονός αυτό, παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται στην κλινική μας με άσχημα αποτελέσματα μετά από εφαρμογές micropigmentation. Εδώ υπάρχει μία σημαντική παρανόηση. Για λόγους marketing προβάλλεται από τις κλινικές ή τα κέντρα που υποστηρίζουν την εφαρμογή του micropigmentation ότι ακόμη και μία συνεδρία είναι αρκετή. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και εξηγούμε. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται για το ιατρικό τατού, για το micropigmentation, είναι τέτοιες που αφενός μεν υφίστανται διάσπαση των χρωστικών στην πορεία του χρόνου, αφετέρου δε υφίστανται μετάλλαξη του χρωματισμού τους. Επομένως, η πραγματικότητα είναι ότι μία εφαρμογή micropigmentation για την κάλυψη στο τριχωτό της κεφαλής ή στο πρόσωπο θα χρειαστεί αρκετές επαναλήψεις και μάλιστα τακτικές, ακόμη και σε βαθμό αναεξάμηνο ή αναέτος, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα του micropigmentation ποικίλουν ανάλογα με την εμπειρία αυτού που εφαρμόζει τη μέθοδο, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών που έχουν εφαρμοστεί και ανάλογα με τις χρωστικές. Δυστυχώς, η εμπειρία μας από μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από εφαρμογή micropigmentation είναι εξαιρετικά αρνητική. Και τι εννοώ. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε micropigmentation, ερχόμενοι στην κλινική μας, εμφανίζουν το εξής φαινόμενο, το φαινόμενο που καλείται bleaching. Bleaching είναι ουσιαστικά μία διαταραχή της χρωστικής που έχει χρησιμοποιηθεί για το τατού του micropigmentation, όπου αφενός μεν απλώνει σε έκταση η κοιλίδα που έχει δημιουργηθεί αρχικά για να προσομοιάζει με τρίχα, αφετέρου δε, λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας και λόγω της διάσπασης των χρωστικών, έχει αλλάξει και έχει μεταλλαγεί και το χρώμα. Ενώ λοιπόν είχαμε ένα χρώμα το οποίο προσομοίαζε στο σκούρο χρώμα του μαλλιού, αρχίζει μετά από μερικούς μήνες το χρώμα αυτό να μεταλλάσσεται σε κάτι μεταξύ μπλε και πράσινης απόχρωσης και όπως καταλαβαίνετε αυτό συμβάλλει στο να έχουμε εντελώς αφύσικη εμφάνιση. Κατά την εφαρμογή του micropigmentation πρέπει να πληρούνται κάποιες πάρα πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να γίνει υπό κανόνες ασφαλείας και αποτελεσματικότητας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το ιατρικό σκέλος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα με ιατρικές γνώσεις και όχι από κάποιους τυχαίους επαγγελματίες. Η χρήση ακατάλληλων ή τοξικών χρωστικών. Η χρήση μη αποστηρωμένων εργαλείων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του ασθενούς και την μετάδοση δυνητικά μολυσματικών ασθενειών όπως είναι οι διάφορες μορφές υπατήτιδας και το AIDS. Η εφαρμογή micropigmentation συνοδεύεται συχνά με τους εξής κινδύνους: τοπική φλεγμονή και μόλυνση, καθώς και κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος μετά από χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Πέραν αυτού, στο καθαρά πρακτικό πεδίο, θα πρέπει επίσης να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ένδειξη που θέτουμε ως γιατροί για την εφαρμογή του micropigmentation. Ενώ λοιπόν μπορεί να είναι αρκετά βοηθητικό από πλευράς αισθητικής, στην περίπτωση κάλυψης ουλών, όπου υπάρχει όμως και μια σχετική τριχοφία στη γύρω περιοχή, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό και αφύσικο το αποτέλεσμά του στις περιπτώσεις εκτεταμένης χρήσης, όπως σε μια φαλακρή περιοχή ή σε μια περιοχή εκτεταμένης ουλοποίησης, όπου δεν υπάρχει φυσική κάλυψη με τρίχες. Διότι με την πάροδο του χρόνου, μετά από μερικούς μήνες, αρχίζει να εμφανίζεται το φαινόμενο του bleaching, όπου αραιώνει η χρωστική
απλώνει η κοιλίδα με αποτέλεσμα να φαίνεται εντελώς αφύσικο. Μας έχουν αναφερθεί στην κλινική μας πάρα πολλές περιπτώσεις αποτυχημένων περιστατικών micropigmentation με κύρια μορφή αποτυχίας, το άπλωμα της χρωστικής και το αφύσικο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές, δύο είναι οι τρόποι που μπορούμε να κινηθούμε. Αν πρόκειται για περιοχές ανάμεσα σε υπάρχουσα τριχοφυΐα, παραδείγματος χάρη κάποια ουλή από προηγούμενο strip, συνήθως η αντιμετώπιση είναι με την τοποθέτηση επιπλέον τριχοθυλακίων, ούτως ώστε να καλυφθεί με φυσικό τρόπο η περιοχή και να μην είναι πλέον αισθητό το αφύσικο αποτέλεσμα του micropigmentation. Στη μεταμόσχευση μαλλιών μετά την εφαρμογή micropigmentation παρατηρείται συχνά έντονη ίνωση του υποδωρίου που δημιουργεί τεχνικές δυσκολίες κατά τη μεταμόσχευση. Αν μιλάμε για εκτεταμένες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη μια φαλακρή περιοχή η οποία έχει καλυφθεί μόνο με micropigmentation, τότε πέραν της μεταμόσχευσης μαλλιών, η μόνη εφικτή τεχνική είναι η εφαρμογή του λέιζερ για την απομάκρυνση του τατού. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι πάντα εφικτό και κυρίως χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να γίνει σε μία συνεδρία μόνο. Μπορεί να απαιτηθούν πολλαπλές συνεδρίες με λέιζερ για να εξαφανιστεί ένα τατού με micropigmentation. Αν και τα τελευταία χρόνια η μέθοδος του micropigmentation γνωρίζει ευρεία εφαρμογή, ακόμη και τα νέα γενιάς μελάνια μπορεί να περιέχουν χρωστικές ουσίες όπως είναι τα αζωτοχρώματα, που είναι δυνητικά επικίνδυνες και μπορεί να προκαλέσουν εξανθήματα, αλλεργικές αντιδράσεις και φαγούρα στο προστεραπεία δέρμα. Ακόμη σε ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση ή ατοπικό έξεμα, η εφαρμογή του micropigmentation μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της νόσου. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει από την εφαρμογή του micropigmentation όταν συνδέεται με χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς είναι πιθανό να παρουσιαστεί ακόμη και καρκίνος του δέρματος.